Σε κομβική ημερομηνία για την επαναλειτουργία του Nord Stream 1 αναδεικνύεται 21 Ιουλίου 2022. Οι γερμανικές αρχές θα αναμένουν έως και το τέλος της ημέρας να δουν αν θα αρχίσει έστω και μειωμένη η ροή από τη Ρωσία. Ωστόσο, με τα εφιστάμενα δεδομένα, οι πιθανότητες είναι απειροελάχιστες, αφού η Gazprom υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει έγγραφα από τη Siemens για την επισκευαστήσα στον Καναδά τουρμπίνα. Η Gazprom εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της. Ανέκαθεν τις εκπλήρωνε και είναι πρόθυμη να συνεχίσει να το πράττει. Το Βερολίνο μιλά για τακτικισμούς και προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια από το ευνοϊκότερο έως το δυσμενέστερο. Αυτό που είδαμε στο παρελθόν είναι ότι οι τεχνικοί λόγοι προηγούνται προκειμένου να ακολουθήσουν οι ψευδοπολιτικοί λόγοι συντήρησης. Από τη στιγμή που έγινε μία φορά, μπορεί φυσικά να ξανασυμβεί. Γερμανοί οικονομολόγοι εκτιμούν ότι αν υπάρξει πλήρης διακοπή της παροχής από τη Ρωσία, τότε η Γερμανία θα βρεθεί με σοβαρές επιπλοκές σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας της. Μάλιστα θεωρούν ότι οι συνέπειες θα είναι τόσο άμεσες και σοβαρές, στο βαθμό που να δημιουργηθούν ισχυρές ηφαισιακές τάσεις για τις οποίες θα πρέπει να εκπονηθούν ειδικά σχέδια προκειμένου να αντιμετωπιστούν.